We care command ode ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας. Αδερφοί μου, σήμερα μας αξίωσε ο Θεός μας για να ακούσουμε θαύμα υπερφυσικό. Θαύμα το οποίο δεν έγινε το άλλοτε. Θαύμα το οποίο κατέπληξε και καταπλήττει τους πιστούς. Εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν δεν τα βλέπουν. Εκείνοι που πιστεύουν όμως τα μετρούν. Μετά την άδικον σφαγή του Ιωάννου του Προδρόμου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρέλαβε τους μαθητάς του και επορεύθη προς την Βηθσαϊδά, προς το μέρος εκείνων του Ανδρέου και Πέτρου. Ο τόπος εκείνος ήταν έρημος. Δεν εγνώριζε κανείς ότι ο Χριστός επορεύθη στο μέρος εκείνο. Ξαφνικά όμως, ως να υπήρχε κάποιος ο οποίος οδήγησε όλον εκείνον τον κόσμο προς το μέρος του Χριστού, ειδών λέγει ο Κύριος μας, όχλων πολύ, εσπλαχνίστε επ' αυτούς. Ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος Θεός. Και εκείνος όλος ο κόσμος, ο οποίος μετέβη στον τόπο που είτε ο Κύριος, δεν ήταν μόνος του. Όλος εκείνος ο κόσμος μετέφερε μαζί τους, ο ένας τους τυφλούς, ο άλλος τους παραλύτους, ο άλλος τους δαιμονισμένους, ο άλλος τους διαφόρους ασθενείας. Και πρώτα ο Κύριος μας δεν του ξεχώρισε τους ασθενείς από τους υγιείς. Τους είχε όλους μαζί. Δεν ξεχώρισε για να μην φοβούνται. Δεν του ξεχώρισε για να μείνει μόνο με τους ασθενείς ή μόνο με τους υγιείς. Δι' ενός λόγου του εθεράπευσε άπαντας και δεν έμεινε ενός εκεί ο Κύριος μας. Ήρχεσαι να κηρύττει το λόγο του για να σώσει τα ψυχάς. Η αποστολή του εις τον κόσμο ήτο για να σώσει τον άνθρωπο. Και μέσα σε εκείνην όλη την αγωνία του Κυρίου μας, κηρύττων των λόγων του, έφτασε μέχρι το βράδυ. Οψίας γενωμένης λέει. Δηλαδή όταν εκόντεψε το βράδυ. Ανησύχησαν οι μαθητές. Πλησίασαν τον διδάσκαλο και του λέγουν. Απόλυσον των όχλων, διότι από το πρωί μέχρι σε αυτή τη στιγμή είναι πεινασμένοι να πορευτούν στις πόλεις τα γύρω για να αγοράσουν τροφάς. Και λέγει ο Κύριος μας στους μαθητάς, δεν έχουν ανάγκη λέει, δώστε τους εσείς να φάνε. Και τότε προσήλθε λέγει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, προσήλθε εις τον Χριστόν και του λέγει, Κύριε του λέει, προσπαθήσαμε να δούμε αν έχουν τρόφιμα μαζί τους και δεν έχουν. Μόνο ένα μικρό παιδί κρατούσε πέντε άρτους και δύο ψάρια. Πέντε άρτους, όχι μεγάλους, αρτίδια μικρά.
δεν ήταν μεγάλα όπως κάνουμε εμείς σήμερα τους μεγαλύτερους άρτους. Ήταν μικρά αρτίδια και μάλιστα τα προσδιορίζει ο Άγιος Ιωάννης. Κρίθινα, ήταν κρυθαρένια αρτίδια και δύο ψάρια. Ο Κύριος μας τους λέγει, δώσετε μου τα στα χέρια μου αυτά. Το πρώτο το οποίο διδάσκομαι, ότι ό,τι κι αν έχουμε, να το δίδουμε πρώτα στον Κύριό μας και μετά εμείς. Ο Κύριός μας μόλις επήρανε στα χέρια του εκείνους τους άρτους και τα ψάρια, ύψωσε τους οφθαλμούς του στους ουρανούς, για να δείξει ότι από τους ουρανούς κατέβηκα και ευλόγησε εκείνους τους άρτους και τα ψάρια. Ένα δίδαγμα εις εμάς ότι όταν θα καθίσουμε στο τραπέζι μας για να φάγουμε, πάντοτε πρέπει να προσκαλούμε τον Κύριο μας πρώτα και έπειτα εμείς να καθίσουμε στο τραπέζι. Προσευχή πρώτου φαγητού και όταν τελειώσουμε να ευχαριστούμε τον Θεό. Δίδαγμα μεγάλο αυτό. Ο Κύριος μας, αφού ευλόγησε τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, εκέλευσε, λέγει, τον κόσμο εκείνων να καθίσουν ανά εκατόν και αναπεντήκοντα. Και κάθισαν επάνω στα χόρτα, λέγει, τα οποία υπήρχαν. Και έκαναν τραπέζια, τα οποία κάνουμε και εμείς σήμερα, πλην όμως εμείς περιμένουμε το Σάββατο το βράδυ να κάνουμε τα τραπέζια. Και να γλεντούμε και να χορεύουμε και να ασχημονούμε και να αμαρτάνουμε και να μας βλέπει και ο κόσμος ο πεινασμένος που γυρίζει μέσα στα σκουπίδια για να έβρει να φάγει. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η τηλεκόλαση η οποία δείχνει αυτά τα σκανδαλώδη πράγματα, τα οποία δεν επιτρέπονται στους χριστιανούς αυτά. Άλλος να μεθεί και άλλος να πεινά. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτό μας αδίδαξε ο Χριστός μας. Οπωσδήποτε επανερχόμεθα πίσω στο θαύμα του Κυρίου μας. Όταν ευλόγησε αυτούς τους άρτους και τα δύο ψάρια, τα έδωκεν στους μαθητάς. Έχουμε ακόμη ένα δίδαγμα. Γιατί τα πήρε στα χέρια του ο Κύριός μας? Διότι καμιά φορά που θέλουμε να κάνουμε ελεημοσύνη, δεν την κάνουμε εμείς για να δούμε τι δίδουμε. Βάζουμε τον βοηθό μας, βάζουμε το δικό μας το πλάσμα και αν είναι αυτοί είτε τσιγκούνιδες είτε οτιδήποτε άλλο, δεν δίδουν το καλό ως ελεημοσύνη, δίδουν το κακό. Ο Κύριός μας μας δίδαξε ότι πρέπει να βλέπουμε τι θα κάνουμε ελεημοσύνη. Και στο σημείο τούτο, αφού ευλόγησε, διέταξε τους μαθητάς να κόψουν εκείνα τα αρτίδια και τα δύο ψάρια και να τα δώσουν στον κόσμο τον πεινασμένο. Έγινε αυτό. Απαριθμεί όμως ο Ευαγγελιστής Μαθαίος ότι όλος εκείνος ο κόσμος ήταν 5.000 εκτός γυναικών και παιδίων. Εις κάθε συγκέντρωση, αδερφοί μου, που γίνεται, οι περισσότερες είναι γυναίκες και τα παιδιά. Οπότε εκείνη τη στιγμή μπορούμε να φανταστούμε ότι υπήρχαν 5.000 εκτός γυναικών και 10.000 γυναίκες και 10.000 παιδιά, πόσος κόσμος γίνεται. Και έδωκε ο Κύριος μας εις όλον αυτόν τον κόσμο 5 άρτους και 2 ψάρια. Και οι μαθηταί διεμήρασαν εις όλον εκείνον τον κόσμο την ευλογία του Θεού.
Μα από ένα ψυχουλάκι να τρώγανε, δεν θα εφθάνανε. Ο κόσμος ήταν τόσος πολλής και ήταν αδύνατον εκείνοι οι πέντε άρτοι να φτάσουν τον κόσμο. Και όμως συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και λέει ότι έφαγαν πάντες και εχορτάστησαν. Και όχι μόνον τούτο, να μάθουμε και εμείς να μην πετάμε τα κομματάκια που μένουν στο τραπέζι μας. Διέταξε ο Κύριος να τα μαζέψουν όλα, λέγει, να μείτε απόλυτε, να μην χαθεί τίποτε, λέει. Και μάζεψαν οι μαθητές εκείνα τα οποία έμειναν και γέμισαν 12 κοφίνους πλήρης. Πώς ευλογήθησαν αυτά, πώς ευλόγησαν ο Θεός το λίγο και έγινε τόσο πολύ. Έδιδαν οι μαθητές, έδιδαν και από τα χέρια τους σαν να έτρεχε το νερό το οποίο δεν σταματά. Αδερφοί μου, μέγα σε Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρχές προς ύμνων των θαυμασιών σου. Έδωκεν ευλογία η οποία μας είπε υπόσχεται ο Κύριος να μας τη δώσει και πάλι όταν είμαι μαζί Του. Να μην Τον εγκαταλείψουμε και Εκείνος θα μας ευλογήσει. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι όσοι αγαπούν τον Χριστό, λέγει, φτάνουν και στο σημείο να μην έχουν ανάγκη τροφής. Διότι είπε ο Κύριος ότι ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλεν παντή ρήματι εκπορευωμένου εκ στόματος Θεού. Ότι πει ο Θεός με αυτό χορταίνεις. Και αν αυτή τη στιγμή συνεχίσουμε να πούμε θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος μας, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Διότι το ένα μετά το άλλο δίδουν ευλογίαν ουράνιο. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Να παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας ευλογήσει και εμάς στον κόσμο τούτον και να μην έχουμε αγωνία ότι θα λείψουν οι τροφές. Δεν λείπουν ούτε τροφές ούτε ευλογία από τον Θεό όσοι τον αγαπούν. Αδερφοί μου, θα πω και δύο πράγματα τα οποία είναι αναγκαία να τα πω. Διότι αν δεν ακούσεις, πώς θα διορθωθείς. Όταν υπάρχει μνημόσυνο, υπάρχει μία παράδοση, όχι της Εκκλησίας, αλλά του κόσμου ένας με τον άλλο. Και τι κάνει. Θα πάω, λέγει, να κοινωνήσω για την ψυχή του αποθαμένου. Ποια σχέση έχει ο άνθρωπος, ο ζωντανός με τον πεθαμένο, μόνο το μνημόσυνο. Το να κοινωνήσεις εσύ για τον πεθαμένο σου, κοινωνείς εσύ, δεν κοινωνεί ο πεθαμένος. Ο πεθαμένος αν δεν κοινωνούσε ποτέ, νομίζεις ότι με αυτό θα κοινωνήσει. Ένα είναι τούτο. Το δεύτερο το οποίο ήθελα να παρακαλέσω πολύ τον τόπον τούτον της Πελοποννήσου, είναι παντού αυτό. Σκύβομαι να προσκυνήσουμε την εικόνα του Χριστού και κάνουμε μία μετάνοια και νομίζουμε ότι προσκυνήσαμε. Άλλο η μετάνοια και άλλο να προσκυνήσεις. Θα κολλήσουν τα χείλη σου πάνω στην εικόνα και από εκεί θα μεταβείς εκεί που είναι η εικονιζομένη εικόνα, το εικονιζόμενο πρόσωπο. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι την ώρα που προσκυνήσεις, λέγει, μεταβαίνεις στο πρωτότυπο. Εκεί που είναι στον ουρανό ή που είναι μακριά σου. Αδερφοί μου, πολλά δεν ξέρει ο κόσμος και πρέπει οπωσδήποτε να τα ακούσει για να σοφρονιστεί, να πιστέψει. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Και ο Κύριός μας που μας βλέπει θα μας ευλογήσει στον κόσμο τούτο να ζήσουμε μαζί Του και στην επουράνια του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.